σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε και αυτή την εβδομάδα στην πρώτη ανάρτηση. Μία Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Καλημέρα, Νικολέτα. Είμαστε εδώ για να κάνουμε και αυτή την εβδομάδα μαζί την πρώτη ανάρτηση της δικής σας ημέρας. Σήμερα Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου. Ο καιρός φαίνεται πως είναι ακόμα ζεστός, αν και Νικολέτα φαίνεται πως έχει μια σχετική πτώση η θερμοκρασία. Καθώς η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στους 16 βαθμούς Κελσίου. Στους 18 να σου πω. Ανέβηκε. Στους... Και καλά πριν δύο λεπτά στους 16. Στους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνεούν από ανατολικές διευθύνσεις. Όπως είπαμε, σήμερα είναι Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, γιορτάζουν ο Ερμαίος, ο Ιωαννίκιος, ονόματα αυτά τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ γνωστά. Αν υπάρχετε όμως παρόλα αυτά, να σας ευχηθούμε χρόνια σας πολλά και να μας πει λίγο η Νικόλετα Τσίκου τους τρόπους επικοινωνίας. Βεβαίως, Έλληνα, μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-5500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com, αλλά έχουμε και email της εκπομπής, καθώς μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα και στο www.pruteanartisi.gr, σας ζητάω συγγνώμη, και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Αλλά σήμερα είναι ένας περισσότερος λόγος να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, καθώς έχουμε έναν διαγωνισμό. Δύο λοιπόν τυχερές θα κερδίσουν από τα καταστήματα D-Nails, από ένα μανικιούρ, πεντικιούρ. Στείλτε μας λοιπόν τα μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση. Ήταν πραγματικά, λένε, επειδή πήγα και το επισκέφτηκα το κατάστημα, ήταν πάρα πολύ όμορφο, ήταν πολύ ωραίο περιβάλλον, ήταν πολύ εξυπηρετικές οι κοπέλες, κάνανε πάρα πολύ ωραία δουλειά. Κερδίστε, είναι λοιπόν ένας λόγος για να κερδίσετε και εσείς. Όπως βλέπετε και από κάτω φαίνεται η ονομασία του καταστήματος. Έλενα, να πούμε και στους άντρες να στείλουν μηνύματα. Ναι, γιατί να όχι. Μπορεί να θέλουν να το κάνουν δώρο στην κοπέλα τους, στην αδελφή τους, στη μητέρα τους, στη φίλη τους. Θέλετε εσείς. Άρα στείλτε μας και εσείς όλοι τα μηνύματά σας. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Βλέπω ότι έχουν φτιάξει και τα νύχια. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα να μας στείλετε. Την Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι δύο νικήτριες ή ο νικητής που θα το κάνει ουσιαστικά. Ξέρεις τι άξιζε περισσότερο, δηλαδή εκεί τρελάθηκα. Το μασάζ τον τελειώσαν τα νύχια. Κάνει και μασάζ το συγκεκριμένο. Κάνει, ναι, ένα μασάζ, πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο σας, κορίτσια, μπράβο σας. Πολύ ωραία, αυτά είναι πολύ ευχάριστα μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε. Είναι καλό να έχουμε χρόνο και για τον εαυτό μας. Λοιπόν, να περάσουμε όμως να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την τέταρτη ημέρα του Νοεμβρίου. Πόσες μέρες είναι για τα Χριστούγεννα? 4, 26, 26 και 24, 40. 40. Όχι, 50. Όχι, 50 μέρες. Λοιπόν, σε 50 μέρες λοιπόν έχουμε και Χριστούγεννα και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1828 η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία υπογράφουν το πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο θέτουν υπό την προστασία τους την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, έως ότου αποφασιστούν οριστικό στα όρια της Ελλάδας, κατόπιν διαπραγματεύσεων με την πύλη. Αργότερα το 1880 ο James Ritty, ο ιδιοκτήτης ενός σαλούν στο Οχάιο, κατασκευάζει την πρώτη ταμιακή μηχανή, μη αντέχοντας να τον κλέβουν οι μπάρμαν του μαγαζιού του. Το 1921 ιδρύονται από το Χίτλερ τα τάγματα εφόδου SA, παραστρατιωτική οργάνωση του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος, που βοήθησε τους Ναζί να πάρουν την εξουσία στη Γερμανία, φορούσαν καφέ πουκάμισα για να ξεχωρίζουν από τα SS που φορούσαν μαύρα. Το 1922 ο Άγγλος αρχαιολόγος Χάουαρντ Κάρτερ ανακαλύπτει τον τάφο του Φαραώ του Τανχαμών στην Αίγυπτο. Το 1942 λήγει η δεύτερη μάχη του Ελ Αλαμέιν με τη διάσταση των γραμμών των δυνάμεων του Ρόμελ από τις συμμαχικές δυνάμεις του Μοντγκόμερι. Οι δυνάμεις του Άξονα υποχωρούν στην Τινησία. Το 1944 ολοκληρώνεται η εκένωση της Ελλάδος από τους Γερμανούς. Γερμανικές φρουρές παραμένουν μόνο στα νησιά της Ρόδου, της Καλύμνου, της Σκό, της Λέρου, της Τίνου και της Μήλου και στο βορειοδυτικό τμήμα της Κρήτης μέχρι το Μάιο του 1945. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα και να περάσουμε να δούμε ποιες είναι οι σημαντικές προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Λοιπόν, το 1883 γεννήθηκε ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο στρατιωτικός και πολιτικός από τα Άγραφα που διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 1945 έως το 1950 και από το 1951 έως το 1952, ενώ άφησε την τελευταία του πνοή στις 26 Ιουδόμου του 1953. Το 1901 γεννήθηκε ο Σπυρίδων Μαρινάτος, ο αρχαιολόγος με
το σημαντικότερο του ανασκαφτικό έργο ήταν στη θύρα της Σαντορίνης. Ενώ το 1916 γεννήθηκε ο Ruth Handler, η Αμερικανίδα επιχειρηματίας πρόεδρος της εταιρείας παιχνιδιών Mattel. Ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα που, παιχνίδια μάλλον, που έχει η εταιρεία Mattel είναι και η Barbie. Να πούμε. Ποια άλλη Barbie? Ναι. Πολύ, ε. Έπαιζα μέχρι μεγάλη σχετικά, μέχρι την Δευτέρα Γυμνασίου. Εγώ σου έχω πει τι αδυναμία είχα. Στα Pokémon. Είχα τσάντα Pokémon, στείλω Pokémon. Ναι, τα πάντα Pokémon. Είναι αυτή η τσάντα που θέλει να στείλει. Ναι, ναι. Λοιπόν, και να πάμε να δούμε ποιοι έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. Το 1847 πέθανε ο Φέλιξ Μέντελσον Μπαρτόλντι, ο Γερμανός συνθέτης. Το 1988 τελευταία του πνοή άφησε ο Κλεάνθης Βικελίδης, ένας διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής με σπουδαία καριέρα στον Άρη. Ενώ το 1994 τελευταία της πνοή άφησε ο Φρεντ Σόνικ Σμιθ, Αμερικανός ρόκερ μέλος των MC5. Αυτά ήταν και οι σημαντικότερες γεννήσεις και θάνατοι που έχουν συμβεί σαν σήμερα την τέταρτη ημέρα του Νοεμβρίου. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Στον Ελεύθερο Τύπο, λοιπόν, τα τελευταία παράθυρα για 1-5 πλασματικά έτη. Ποιοι μπορούν να αποφύγουν την αύξηση στα όρια ηλικίας. Λίγη στις 31 Δεκεμβρίου, η δυνατότητα για 300.000 εργαζομένους να εθεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με ευνοϊκούς όρους αναγνωρίζοντας πλασματικό χρόνο εργασίας. Και να περάσουμε να διαβάσουμε και τους τίτλους της εφημερίδας «Η Δημοκρατία», πιο κοντά στο μυστικό του Καραμανλή. Σοκ, πως Πασόκ και μυστικές υπηρεσίες προσπαθούν να τον βγάλουν από τη μέση. Όσο περνάει ο καιρός και έρχονται στο φως περιστατικά και γεγονότα, τόσο περισσότερο δικαιώνεται ο πρώην Πρωθυπουργός. Και να πάμε και στην εφημερίδα «Τα Νέα». Θόλωσε το πολιτικό κλίμα η δολοφονική επίθεση στο νέο Ηράκλειο. Φτάνουν σήμερα στην Αθήνα οι Τροϊκανοί για το μεγάλο παζάρι μεταξύ Τρόικας και Τρομοκρατίας. Επιχείρηση εκμετάλλευσης από τη Χρυσή Αυγή, ενώ παρακολουθήσεις αμερικανική κοργή από τον Τσάβες έως και τον Χαμενέι. Και να πάμε και στην εφημερίδα «Το Έθνος», όπου διαβάζουμε πως το ραντεβού για ΔΕΚΟ και ασφαλιστικό λουκέτο και απολύσεις στην Έλβο και τα ΕΑΣ. Στο στόχαστρο της Τρόικας, μισθή των ρετυρέ και οι τρύπες των ταμείων. Παρακρατήσεις στις αγροτικές επιδοτήσεις για οφειλές στον ΟΓΑ. Κέντρο αριστερά, σχίσμα στη Δημάρ. Ενώ Κυριακή γιορτή για το εμπόριο. Στο σκοτάδι, οι έρευνες για τους δολοφόνους. Η Χρυσή Αυγή επενδύει στους νεκρούς για να αναστηθεί. Στην εφημερίδα των συντακτών. Έρχεται και τα θέλει όλα. Τρόικα φτάνει αύριο και επιμένει στις απαιτήσεις της. Ζητάει 15.000 απολύσεις και 12.500 διαθεσιμότητες έως το τέλος του 2014. Κλείσιμο των αμυντικών βιομηχανιών. Εξαίρεση 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2014. Και να περάσουμε να διαβάσουμε και την εφημερίδα «Η Εσπρέσο». Δώρο η κόρη στον εραστή. Συγκλονίζει η υπόθεση της μητέρας κτίνου στο νησί των Υποτών. Ταινία φρίκης μικρού μήκους. Η αντιτρομοκρατική ψάχνει τις πτήσεις τριών ημερών για ξένους εκτελεστές. Τι φώναζε στα ελληνικά ο πιστολέρο πριν ανοίξει πυρ. Και να πάμε και στην εφημερίδα «Η Ελευθεροτυπία». Νέα στοιχεία για την εκτέλεση των 2 σε 7 δευτερόλεπτα και 13η σφαίρα. Πρόωρη σύνταξη με 20 και 25 χρόνια από δημόσιο και ΙΚΑ. Σοκ στα κόμματα. Καταδικάζουν ομόθυμα. Αριστερά προβοκάτσια. Προσπαθεί να ξεπληθεί Χρυσή Αυγή. Φωτιά στο Μοριά για τα σκουπίδια. Η οδοντίατρη ανοιχτό επάγγελμα, ενώ με διαφωνία Λυκούδη της Δημάρ. Και να πάμε στην εφημερίδα «Η Ναυτεμπορική». Να κλείσουμε μάλλον με την εφημερίδα «Η Ναυτεμπορική». Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 15.769 εταιριών διαβρώνουν τα θεμέλια τους. Δάνεια 33 δις απειλούν άμεσα τις επιχειρήσεις. Κρίσιμος μήνας για την Ευρωζώνη, ενώ προθεσμία 15 ημερών για συμφωνία έως την κατάθεση του προϋπολογισμού πρέπει να υπάρχει κατάληξη με την Τρόικα. Προβάδισμα του Δουνουτού στην κόντρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ήταν η τίτλη των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά και στις αθλητικές εφημερίδες. Νικολέτα, ξεκινάμε με την πράσινη. Στην πράσινη, λοιπόν. Γαύροι, αυτοί είναι οι πιτσιρικάδες, σας πάτησαν, απέδειξαν πως είναι μάγκες, έχουνε καρύδια και τους φοβάστε. Ναι, το είδαμε. Είδες πόσο το λέω όμως, ε. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Sport Day. This is καψούρα. Πέρα από κάθε πρόβλεψη και φαντασία, τα κυτρινό-μαύρα πάρτι που καθιερώνονται πλέον στο ΆΚΑ.
Και να πάμε και στην εφημερίδα Live Sport. Ευτυχισμένες Κυριακές. 18.000 οπαδοί της ΑΕΚ έστησαν άλλο ένα τρελό πάρτι, έφτιαξαν ξανά μοναδική ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ και πλέον τους έγινε συνήθεια να ζουν. Και να πάμε και στην εφημερίδα Goal News. Το όνειρο του γηπέδου συσπηρώνει τον κόσμο της ΑΕΚ και η δυναμική που αναπτύσσεται κάνει ακόμα πιο σίγουρο τον Μελισανίδη για την Αγία Σοφιά. 3-0 την Τρίγλια και ένα ακόμη πάρτι στο ΟΑΚΑ. Αμόκ για την παρουσίαση, η ΠΑΕ δεν μπορεί να βρει προσκλήσεις ούτε για πολιτικούς. Εσείς θα το χτίσετε. Πάμε και στην εφημερίδα Η Ώρα των Σπορ. Φτωχά πλέον τα λόγια για τον μαγικό λαό της ΑΕΚ. Ηφαίστειο, 25.000 ενωσίτες στο χθεσινό πάρτι τραγούδησαν, συγκλώνησαν και συγκίνησαν με τη λατρεία τους για τον δικέφαλο. Μια ακόμη εύκολη τριάρα για την ΑΕΚ, αλλά με νοθρή εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και απαράδεκτη πτώση στην απόδοσή της μετά το 3-0. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Πρωταθλητής. Και εδώ θα βάλει γκολ στο προάβλιο. Ένταλμα σύλληψης από τον Ζέσους για τον Μίτρογλου. Τον κυνηγούν σε όλη την Ευρώπη. Σούπερ αφιέρωμα στον εκτελεστή. Τον βλέπουμε εδώ και σε μια ωραία φωτογραφία πίσω από τα κάγκελα. Το πλάνο του Μίτσελ, η αετή τώρα στο σημάδι. Και στον εισαγγελέα ο φάκελος με τα έκτροπα. Ιδού η κόλαση της λεωφόρου. Και θα κλείσουμε με την εφημερίδα Ο Γαύρος. Δώστε μου μόνο μισό λεπτάκι. Λοιπόν. Πάμε στην εφημερίδα Ο Γαύρος. Ο Γεωργάτος γύρισε σπίτι του. Ανέλαβε γενικός αρχηγός της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Ενώ ο κίλερ του 90, ο πιστολέρο, έκανε ανακοπή την διακοπή. Μόνιμος εκτελεστής των τελευταίων λεπτών, ο Μίτρογλου. Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Θα το ζητήσω μια μέρα να έρθει στην εκπομπή. Α, καλά. Ειλικρινά σου το λέω αυτό. Λοιπόν, δεν μπορώ να σε βλέπω κάθε πρωί με τόσο ενθουσιασμό, τόση χαρά. Απασχολεί όλα τα έντυπα. Όχι ο Ολυμπιακός, ο Μίτρογλου. Ο Μίτρογλου και ο Ολυμπιακός, εντάξει. Ο Μίτρογλου δεν είναι από μόνο του. Αν ήταν ένα Μίτρογλου απλά που έπεσε σε μια ομάδα, μπορεί να μην ήταν καν γνωστό. Είναι ο Μίτρογλου, ο πιστολέρο του Ολυμπιακού που εκτέλεσε του Παναθηναϊκού το Σάββατο. Λοιπόν. Αυτή ήταν και η τίτλη των κυριότερων αθηναϊκών αθλητικών εφημερίδων και ας ρίξουμε και μία ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η νούμερο 1 ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr. Το πρώτο πρωτοσέλιδο λέει πως το πόρισμα για το θάνατο του Ασλάνη από υπερβολική δόση φαρμάκων κατέληξε στους σχεδιαστές. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας. Σκληρό παζάρι ο Τόμψεν στην Αθήνα με απαιτήσεις που αγγίζουν τα όρια του παραλογισμού. Μάχη για το δικαίωμα στην εργασία, το κούρεμα των καταθέσεων και την ιδιοκτησία. Και το τρίτο πρωτοσέλιδο, μελετημένο χτύπημα. Οι δράστες εφάρμοσαν το σχέδιό τους όταν άλλαζε η βάρδια της ομάδας Δίας. Μπορούμε να πάμε να δούμε και το τέταρτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας. Πρεμιέρα Κυριακής. Ποιοι άνοιξαν, ποιοι αντέδρασαν και πώς αποκρίθηκε το κοινό. Δεν ξέρω αν ανταποκρίθηκε το κοινό. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ειδικά το κέντρο της Αθήνας Ιερμού συγκεκριμένα. Πάντως, από ό,τι ξέρω, δεν είχαν εκτόσεις όλα τα είδη. Δηλαδή, κάποια είχαν. Ή κάποια είχαν πολύ λίγη έκπτωση, ας πούμε. Τη τάξη 1-2. Δηλαδή, πιο καλά είδη. Πώς να το πω, σου πως πούν την προσοχή και θέλεις να το αγοράσεις. Δεν είχαν εκτός εγώ που έριξα μια ματιά. Και έπειτα και με κάποιους καταστηματάρχες που ήρθαν σε επαφή μου, είπαν πως δεν μας ρώτησε λέει κανένας για να κάνουμε, λέει αυτές τις εκτός. Γι' αυτό και όλες πολλοί αντέδρασαν, θα τα πούμε όμως αναλυτικά. Θα τα πούμε όμως αναλυτικότερα μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.
Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Σας ημέρα και πάλι. Ήταν ένα πραγματικά σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και εμείς είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα, πιστές στο ραντεβού μας, να αναλύσουμε, να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουβάρι όλης της επικαιρότητας για θέματα που πραγματικά σας απασχολούν και μας απασχολούν. Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα αθλητικό, από την άποψη ότι ήταν πολύ ωραία νίκη. Ναι. Ήταν πολύ ωραία. Εντάξει, όπως συζητήσαμε και εδώ πέρα και με τον φίλο τον Ανέστη, δεν ήταν και από τα καλύτερα παιχνίδια που θα μπορούσε να έχει δώσει τουλάχιστον ο Ολυμπιακός. Μπορεί και καλύτερα, θες να μου πεις. Ναι. Σαφέστατα και μπορεί. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, άσχετα που το κάνουμε πλάκα και σε πειράζω. Μ' αρέσει να σε πειράζω. Το ξέρω και το έχω παρα... Βλέπεις όμως και εγώ δεν πειράζω. Πέφτω στο πειράγμα. Όχι, όχι. Είσαι εκεί. Okay. Λοιπόν, βασικά πριν ξεκινήσουμε αυτό το θέμα, να μας υπενθυμίσεις, άμα θέλεις και εσύ άλλη μια φορά, τους τρόπους επικοινωνίας και ξεκινάμε. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση 1-papaki-zoogla.gr. Μπορείτε επίσης να μας βρίσκετε και στο Facebook στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Εμείς σαφέστατα είμαστε εδώ καθημερινά να ακούμε τα σχόλιά σας και μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό μας. Για όλη την εβδομάδα θα σας τα πούμε και αναλυτικότερα λίγο πιο αργότερα. Και επίσης να μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε μηνύματά σας για να παίξουμε το βίντεο της ημέρας. Εννοείται. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Λεωφόρου. Οι Ερυθρόλευκοι με γκολ του Κώστα Μήτρογλου στο 90 λεπτό κέρδισαν τον Παναθηναϊκό με 1-0. Το παιχνίδι σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε πως δεν ήταν καλό, αν και στο δεύτερο μέρος δημιουργήθηκαν αρκετές ευκαιρίες για γκολ. Το παιχνίδι ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό με τον Φιγκερόα στην ενδεκάδα, παρά το γεγονός ότι ο φόρ των Πράσινων είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Ο Καπίνο ήταν κάτω από τα γκολ post με τους Τριανταφυλόπουλος, Σίλντενφελτ, Ρισβάνη και Νάν από δεξιά προς τα αριστερά στην άμυνα. Ο Μέντες ήταν το αμυντικό χαφ με τον Λαγό δεξιά, τον Ζέκα αριστερά και τον Πράνιτς σε επιτελικό ρόλο πίσω από τους δύο επιθετικούς, τον Μπέρκ και τον Φικερόα. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τους Ρομπέρτο στην εστία και τους Σιώβα Μανολά στο κέντρο της άμυνας, τον Χολέμπας και στο αριστερό άκρο και τον Σελίνο στο δεξί. Ο Μανιά της Άμαρης ήταν τα αμυντικά χαφ με τον Κάμπελ δεξιά και τον Φουστέρα αριστερά, ενώ ο Σαβιόλα έπαιξε σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Μήτρογλου. Στα 15 λεπτό, Έλενα, καταγράφηκε η πρώτη καλή στιγμή. Ο Μήτρογλου πήδηξε ψηλά και έπιασε την κεφαλιά, όμως ο Καπίνο ανακτινάχθηκε και έδιωξε σε κόρνερ. Ο Ολυμπιακός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων σε γενικές γραμμές, χωρίς όμως να γίνεται απειλητικός. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη έδειξε πολύ πάθος, όμως οι τρεις μέση του δέχτηκαν κίτρινες κάρτες. Για τον Ολυμπιακό, κάρτα είδε στο πρώτο μέρος ο Ρομπέρτο για διαμαρτυρία. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τον Παναθηναϊκό να αναστατώνει την κόκκινη άμυνα. Στο 41ο λεπτό, ο Φιγκερόα έκανε κίνηση προς την μπάλα και μπέρδεψε τον Ρομπέρτο που έδιωξε με υπερένταση πάνω στο Μανολά. Με την μπάλα να περνά κόρνερ, η πρώτη καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 43ο λεπτό, όταν ο Μέντες βγήκε απέναντι από τον Ρομπέρτο, αλλά το πλασέ του μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Στα 51 λεπτά λοιπόν, Έλληνα, ο Χολέμπας εκτέλεσε σιτά ένα φάουλ έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Η μπάλα έφτασε στον Μήτρογλου, ο οποίος πλάσαρε όμως τον Σίντελφελτ, έβαλε την κόντρα και παραχώρησε το κόρνερ. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό καταγράφηκε στα 58 λεπτά από την φοβερή πάσα του Πράνιτς στον Τριανταφυλόπουλο. Ο νεαρός αμυντικός μπήκε από δεξιά στην περιοχή του Ολυμπιακού και έκανε το δυνατό σουτ. Αλλά ο Ρομπέρτο με σπουδαία απόκρουση αποσώφησε τον κίνδυνο. Στα 60 λεπτά ο Ολυμπιακός απάντησε με την κεφαλιά του Μήτρογλου, την οποία απομάκρυνε ο Καπίνο.
Στο 66ο λεπτό, ο δυνατός σου του Μανιάτη από πλάγια θέση πέρασε out, ενώ η ευκαιρία του μάτς για τον Παναθηναϊκό σημειώθηκε στο 70ο λεπτό. Ο Φιγκερέα πήρε την μπάλα από τον Μέντες και βρέθηκε απέναντι στο Ρομπέρτο, αλλά έστειλε την μπάλα ελάχιστα out. Το 0-0 μέχρι εκείνη τη στιγμή φαινόταν πως δεν θα αλλάξει. Όμως ο πιστολέρο Κώστας Μήτρογλου έκανε τη διαφορά στο 90ο λεπτό. Από ασίστ του Φουστέρ και ολιγορία της πράσινης άμυνας, ο Μήτρογλου πλάσαρε τον Καπίνο και διαμόρφωσε το τελικό 1-0. Να πούμε μπράβο στους ερυθρόλευκους για αυτή τη νίκη τους προς τον... Κανονικά ξέρεις, κάθε ελληνική ομάδα πρέπει δηλαδή, είτε άσχετα αν είναι, ποια είναι η δική μου ιδέα έτσι, είτε είσαι, αν είσαι Ολυμπιακός είτε είσαι Παναθηναϊκός, πρέπει να σεβόμαστε και να λέμε ένα μπράβο στις ομάδες που είναι ελληνικές. Και αυτό γιατί το λες, προχθές που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, δεν είπαμε μπράβο. Είπαμε, δεν λέω για εμάς τις δύο, λέω γενικότερα. Εμείς είμαστε αντικειμενικές και οι δύο νομίζω. Έλα, αφού ξέρεις ότι είμαστε αντικειμενικές. Υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό, αλλά παρόλα τα αυτά λέμε και μπράβο στον Αθηναϊκό όταν. Μπράβο λοιπόν στον Ολυμπιακό και λέω να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην Κρήτη. Μην γελάς, μην γελάς κάθε φορά που μιλάς. Ναι, λοιπόν, να πάμε όμως στην Κρήτη. Έγινε ένα σεισμός νωρίτερα, Νικολέτα. Σεισμική λοιπόν δόνηση τριών μονάδων της κλίμακας Ρίκτερ σημειώθηκε στις 5 και 25 τα ξημερώματα στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 38 χιλιόμετρα νότια του Ρεθύμνου, ενώ το αισθησιακό του βάθος τοποθετείται στα 2 χιλιόμετρα. Και όπως είπαμε, πρεμιέρα έκαναν εχθές τις μέσες εποχής φωνοεκπτώσεις. Ανοιχτά ήταν τα εμπορικά καταστήματα εχθές στις τρεις μεγάλες πόλεις της χώρας, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά, σύμφωνα με τις αποφάσεις που είχαν οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι. Από την Παρασκευή έχουν ξεκινήσει οι ενδιάμεσες χειμερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 9 Νοεμβρίου. Ωστόσο, αυτό το νέο μέτρο έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των εμποροϋπαλλήλων αλλά και μεγάλης μερίδας του εμπορικού κόσμου. Οι εμποροϋπάλληλοι έχουν προκηρύξει απεργία, είχαν μάλλον προκηρύξει απεργία για εχθές, την πρώτη μέρα δηλαδή εφαρμογής του μέτρου των ανοιχτών καταστημάτων για τις 7 Κυριακές το χρόνο. Ενώ αρκετοί εμπορικοί σύλλογοι της χώρας έχουν πάρει απόφαση να κρατήσουν τα καταστήματά τους κλειστά. Και να πούμε κάποιες περιοχές που ήταν ανοιχτά τα καταστήματα, Έλενα, εχθές. Οι τρεις λοιπόν μεγαλύτεροι εμπορικοί σύλλογοι αποφάσισαν να ανοίξουν τα καταστήματα. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας ανακοίνωσε ωράριο λειτουργίας 11 με 6, η Θεσσαλονίκη 11 με 5 και ο Πειραιάς 11 με 3 στο πλαίσιο του Κυριακάτικου ωραρίου. Σύμφωνα με τον νόμο, είναι 11 με 8. Συγκεκριμένα στην Αττική τα εμπορικά καταστήματα ήταν ανοιχτά, όπως και στον Πειραιά με απόφαση του Συλλόγου, όπως επίσης λοιπόν και στη Γλυφάδα, στην Κηφισιά, στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρι, στη Νέα Ιωνία, στο Παλαιό Φάληρο και στα Πατήσια. Κλειστά ήταν τα καταστήματα στη Νίκαια, κάποια καταστήματα μάλλον γιατί κάποιοι επέλεξαν να ανοίξουν, στη Νίκαια, στο Κερατσίνι, στον Κορυδαλό, στο Πέραμα, στο Μοσχάτο και στο Γαλάτσι. Ουσιαστικά οι ενδιάμεσες εκπτώσεις και η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4.177 κάθετος 2013 που ουσιαστικά προβλέπει τη θέσπιση δύο ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, καθώς και τακτικές εκπτώσεις το χειμώνα από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι και το τέλος του Φεβρουαρίου και το καλοκαίρι από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιούλιου μέχρι και το τέλος του Αυγούστου. Η λειτουργία των καταστημάτων προαιρετικά την πρώτη Κυριακή σε κάθε εκπτωτική περίοδο, τακτική ή ενδιάμεση τις δύο Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων και την Κυριακή των Βαΐων. Ο ίδιος νόμος δίνει τη δυνατότητα σε μικρά καταστήματα, έως δηλαδή 250 τετραγωνικά, που δεν ανήκουν σε αλυσίδες ή εμπορικά κέντρα, να λειτουργούν όλες τις Κυριακές. Το πλήθος των Κυριακών κατά τις οποίες θα επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων κατά τόπους θα καθοριστεί, Νικολέτα, με αποφάσεις των αντιπεριφερειαρχών που πρέπει να εκδοθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ανακοίνωση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου αναφέρει ότι κατά τους εμπορικούς συλλόγους, εάν αποτρέψουν τα μέλη τους στις περιοχές ευθύνης, μπορούν να λειτουργήσουν λοιπόν, Έλενα, την Κυριακή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η απόφαση του κάθε εμπορικού συλλόγου δεν είναι υποχρεωτική εφαρμογή. Θα πάμε όμως αυτή τη στιγμή να δούμε, Έλενα, ένα βίντεο από την χθεσινή ημέρα σχετικά με τα καταστήματα και επιστρέφουμε αμέσως. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε πολύ θετικά πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου και η κίνηση στην ερημού θύμιζε γιορτινές ημέρες. Πιστεύω ότι ο κόσμος που δουλεύει τις καθημερινές διευκολύνεται να φύγει να ψωνίσει. Βλέπετε και πολύ μεγάλη κίνηση σήμερα από τη μέρα. Ναι. Αυτό είναι καλό. Για τον κόσμο που δουλεύει είναι πολύ καλό. Αλλά εκείνοι που δουλεύουν εδώ τώρα είναι το πάνω. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό, για τους υπάλληλους που εργάζονται?
πιστεύω, όταν έχουν ένα ρεπό μια άλλη φορά, σημαίνει ότι θα είναι εντάξει. Να ψωνίσει και ο κόσμος, έχει δεν έχει λεφτά, να ψωνίσει τουλάχιστον. Να βγει, να χαλαρώσει λίγο. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα από τις μέρες που δεν μπορεί μέσα στη εβδομάδα. Ναι, με. Έχουμε τη δυνατότητα, γιατί άλλες μέρες δουλεύουμε. Εσείς ήρθατε ειδικά γι' αυτό? Ναι, αμέ. Γι' αυτό ήρθαμε. Και τη βόλτα μας και άμα βρίσκουμε κάτι προσφορά, ας πάρουμε. Ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές. Νομίζω είναι καλό. Είναι καλό. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί εντάξει, δεν έχουμε όλο το χρόνο, την εβδομάδα δηλαδή, και ερχόμαστε και Κυριακή, μας βοηθάει. Γιατί δουλεύουμε όλη την εβδομάδα. Πολύ αυξημένη κίνηση σήμερα, σαν να είναι Χριστούγεννα. Πιστεύω ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Και οι εργαζόμενοι που δουλεύουν την Κυριακή? Αυτή είναι μια άλλη φάση, πρέπει να το κοιτάξουν οι ίδιοι, οι ιδιώτες. Πώς σας φαίνεται λοιπόν που λειτουργούν τα καταστήματα και τις Κυριακές? Ωραίο το μέτρο και πολλοί κόσμος από ό,τι βλέπω. Εσείς ήρθατε ειδικά γι' αυτό σήμερα εδώ? Όχι, το συνδυάσαμε. Ευχαριστώ. Πώς το βλέπετε το γεγονός όμως ότι πάλι αναγκάζονται να δουλεύουν και Κυριακή τώρα? Ελεύθερο εμπόριο έχουμε, όλα επιτρέπονται και καλό είναι να δουλεύουν και τη νύχτα. Καλό είναι και τη νύχτα να μπορούμε, να υπάρχουν μαγαζιά. Ό,τι ώρα έχει ελεύθερο ο κόσμος θα μπορεί να ψωνίζει. Όπως βλέπετε, η τηλεόραση της Ζούγκλας ήταν εκεί. Το ρεπορτάζ έκανε ο Σωτήρης Σκουλούδης. Ήταν μια Κυριακή, φαίνεται, αρκετά με κόσμο. Γέμισε η Ερμού. Βέβαια, όπως είπε ο κόσμος, ήταν ουσιαστικά το συνδύασαν. Δηλαδή, πήγαν και τη βόλτα τους, είδαν και τα μαγαζιά. Έτσι, να πούμε πως ως μια ευκαιρία να αποκτήσει και πάλι ζωή το κέντρο, χαρακτήρισε το κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης. Δεν καταλαβαίνω γιατί σε μια πόλη που θέλει να είναι τουριστικός προορισμός αυτόνομος να μην είναι ανοιχτά, τουλάχιστον όπως είπαμε από την πρώτη στιγμή, τονίσει στο ιστορικό κέντρο της πόλης, τα καταστήματα, ανέφερε σε δηλώσεις του στο ραδιοσταθμό του Sky. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις των εμπορικών υπαλλήλων, επισήμανε πως από τη στιγμή που συμφωνούμε σε αυτό το βασικό, ότι δηλαδή η πόλη πρέπει να απατά σε μια βασική επιλογή των τουριστών και των επισκεπτών της για ανοιχτά καταστήματα λύσης και για αμοιβές και τους όρους εργασίας των υπαλλήλων, τις Κυριακές πιστεύω με καλή θέληση και όλες τις πλευρές θα βρεθούν. Βλέπουμε όμως και πλάνα από την. Από την απεργία, μάλλον, που κάνανε κάποιοι. Έτσι ακριβώς. Έλεγε γιατί κάποιοι αντιδρούν και δεν θέλουν τα καταστήματα να είναι ανοιχτά τις Κυριακές. Βέβαια, να πούμε πως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα καταστήματα, τουλάχιστον στα μεγάλα τουριστικά κέντρα, παραμένουν ανοιχτά και την Κυριακή όλο το χρόνο. Και σε άλλες χώρες. Ναι, έχω μια άλλη άποψη σε αυτό, αλλά επειδή είναι η προσωπική μου άποψη, δεν θα ήθελα να την πω. Βλέπουμε λοιπόν. Έξω από το μαγαζιά, προσπαθούν να μπουν και μέσα από ό,τι παρακολουθείτε κι εσείς και εμείς με τα πανό. Λοιπόν, να αλλάξουμε όμως θέμα, να πάμε σε ένα θέμα που συγκλώνει σε άλλη μία φορά το Πανελλήνιο, αφού ακόμα δύο παιδιά μετά από τον Παύλο Φίσα είναι νεκρά. Στο σκοτάδι βέβαια βρίσκονται μέχρι στιγμής οι έρευνες των διοκτικών αρχών για τον εντοπισμό των δραστών που σκόρπισαν το θάνατο έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Από τα πυρά τους έπεσαν νεκροί ο Γιώργος Φουντούλης και ο Μανώλης Καπελώνης, ενώ ο 29χρονος Αλέξανδρος Γέροντας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Το χτύπημα αυτό φαίνεται πως ευνηδίασε τις αρχές, αλλά ήταν βέβαιο ότι θα συμβεί. Η Χρυσή Αυγή ήταν στόχος. Με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα ουσιαστικά άνοιξε ένας νέος κύκλος αίματος και παραλογισμού. Οι ειδικοί αναλυτές που κάνουν λόγο για προβοκάτσια, υπονόμευση της δημοκρατίας και άλλα τέτοια παραμύθια, θα λέγαμε, μάλλον δεν μπορούν ή δεν θέλουν να καταλάβουν ότι η οικονομική κρίση γεννά δράση και αντίδραση. Δεν μπορούν να καταλάβουν ή δεν θέλουν ότι οι εκτιμήσεις αυτές που γίνονται πάντα κατόπιν εορτής απέχουν από την πραγματικότητα. Ότι έχουμε να κάνουμε με αντάρτικο πόλεμο και η πραγματικότητα ίσως φανεί ότι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης και το ότι οι εμπειρογνώμονες θα ακολουθήσουν τη γνωστή τακτική της κολοτούμπας. Μια ιδανική κοινωνία απέχει παρασάγκας από μια πτωχευμένη κοινωνία που ζει μέσα στον πανικό της αβεβαιότητας. Να πούμε, Έλληνα, ότι οι αρχές αναζητούν το προφίλ των δραστών. Στις μαρτυρικές όμως καταθέσεις των ανθρώπων που βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους δύο δράστες της δολοφονικής επίθεσης, αλλά και το βίντεο του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης των γραφείων της Χρυσής Αυγής που είχε καταγράψει καρέ-καρέ τη σκηνή της επίθεσης, έχει επικεντρώσει την προσοχή των ανδρών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σε μια προσπάθεια να καταλήξουν στο προφίλ των εκτελεστών. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανθρώπους που είχαν μελετήσει με χειρουργική ακρίβεια την κάθε του κίνηση. Το χτύπημα έγινε στις 7
παρά 10 της περασμένης Παρασκευής και όπως λένε οι αξιωματικοί που συμμετέχουν στις έρευνες, η επιλογή της χρονικής στιγμής δεν ήταν τυχαία. Οι δράστες επέλεξαν να εφαρμόσουν το σχέδιό τους στη συγκεκριμένη στιγμή, διότι εκείνη την ώρα πραγματοποιείται η αλλαγή της βάρδιας των ανδρών της ομάδας Δίας. Δηλαδή, όταν σχεδόν όλοι οι μοτοσυκλιστές βρίσκονται στο κτίριο της αστυνομίας, στην Λεωφόρο Μεσογείων, για να παραδώσουν τις μοτοσυκλέτες στους συναδέλφους τους. Οι δύο εκτελεστές χτύπησαν, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες να βρεθούν μπροστά σε άνδρες της ομάδας Δίας. Να περάσουμε όμως να δούμε μερικά πλάνα από το σημείο που έγινε το έγκλημα στο Νέο Ηράκλειο και επιστρέφουμε. Έχεις πάρει όλα, βίντεο, το SMS που σώστηκε να μην πήρες στην εξωτερική που το πάνε, έτσι. Ουσιαστικά έξω από τα γραφεία της Χρύσης Αυγής ήταν αστραπιαία. Στο βίντεο που εξετάζεται στα κλιματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας, οι δράστες εμφανίζονται μόλις 10 δευτερόλεπτα. Πλησιάζουν τα μέλη της Χρύσης Αυγής και ο ένας από αυτούς αρχίζει να πυροβολεί. Οι πρώτες σφαίρες βρίσκουν τον 29χρονο Αλέξανδρο Γέροντα, ο οποίος σωριάζεται αιμόφυρτος. Αμέσως μετά το όπλο στρέφεται κατά του Φουντούλη και του Καπελώνη, ο δράστης τους πλησιάζει και πυροβολεί και πάλι εναντίον τους, σχεδόν εξ επαφής. Πυροβολεί ένα ακόμα μέλος της Χρυσής Αυγής, αλλά οι σφαίρες δεν βρίσκουν στόχο. Ο νεαρός καταφέρει να μπει μέσα στα γραφεία και σώζεται κυριολεκτικά την ίστατη στιγμή. Όπως δήλωσε στο zoogla.gr ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, κ. Γερμένης, αυτός που έριξε στα δύο παιδιά εξ επαφής γύρω στα 1,70 μέτρα. Ο συνειδηγός του είναι πολύ πιο ψηλός, γύρω στα 1,75. Και οι δύο φορούσαν φούτερ, τζιν κράνη και ένα full face. Έβγαλαν τα πιστόλια και κατευθύνθηκαν στην πόρτα του γραφείου. Ήθελαν να σκοτώσουν. Πρώτα τους πυροβόλησαν και μετά τους έριξαν στο κεφάλι. Σε αυτό το σημείο όμως, Έλενα, να πάμε. Να συνεχίσουμε λίγο κάτι και να πάμε μετά να δούμε το βίντεο. Ξέρω ότι θα πούμε ούτως ή άλλως για αυτό. Να πούμε ότι στο περιστατικό ήταν παρόν και ο πατέρας του βουλευτή, καθώς εκείνη τη στιγμή ήταν στα γραφεία και τον περίμενε. Ο πατέρας μου βρισκόταν στα γραφεία και με περίμενε. Ουσιαστικά, όταν άρχισαν να πέφτουν πυροβολισμοί, έπεσε στο έδαφος. Αμέσως μετά κατευθύνθηκε προς τη μεριά του νοστήματος και του είπε: Γιώργο, μην ανησυχείς, θα γίνεις καλά. Πιστεύω ότι ο στόχος ήμουνα εγώ. Τα συγκεκριμένα γραφεία ανήκουν στην περιφέρειά μου και κάθε Παρασκευή πάω εκεί. Χθες παρέδωσα το όπλο μου και το ήξεραν, τονίζει ο Γιώργος Γερμενής. Στο σημείο αυτό, όπως είπε και η Νικολέτα, περάσουμε να δούμε τις δηλώσεις που έκανε ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης. Η Χρυσή Αυγή στοχοποιήθηκε εδώ και έναν και πλέον μήνα από την κυβέρνηση και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για το λόγο αυτό ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία όχι μόνο των φυσικών αλλά και των ηθικών αυτούργων αυτού του εγκλήματος, αυτής της ψυχρό εκτέλεσης. Καλούμε όλους τους Έλληνες να παραμείνουν ψύχρεμοι, να παραμείνουν ενωμένοι αυτή την κρίσιμη ώρα. Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας στην οικογένεια των παιδιών. Τα παιδιά αυτά ανήκουν και στη δική μας οικογένεια. Τι εικόνα έχετε για το πώς έγινε το φωνικό, κύριε Κασιδιάρη? Είδα την εικόνα, είναι συγκλονιστική, είναι φρικτή, είναι κυριολεκτικά μια ψυχρό εκτέλεση και αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν τα παιδιά βρίσκονταν στο έδαφος και ήταν ήδη νεκρά, συνέχισαν να τα πυροβολούν μέχρι να βιάσουν τα πιστόλια. Αυτή ήταν λοιπόν και η δηλώσεις μετά το περιστατικό. Έγινε περίπου μετά από περίπου 2 ώρες, αν κατάλαβα καλά, τους πάνω από την ώρα που έγινε το περιστατικό. Να πούμε πως ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι αστυνομικοί στην κατάθεση του μέλους της Χρυσής Αυγής που σώθηκε σαν αποθαύμα από τα πυρά του εκτελεστή. Είναι ο άνθρωπος που βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τους δύο δράστες και ο μοναδικός που ίσως μπόρεσε να συγκρατήσει κάποια από τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα δεν είναι σε θέση να καταθέσει, καθώς προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ, Νικολέτα. Υπάρχει όμως μία ακόμα μαρτυρία ενός ιδιοκτήτη καταστήματος της περιοχής, ο οποίος βρέθηκε μπροστά στους δράστες την ώρα που επέβαιναν στην μοτοσυκλέτα και ήταν έτοιμοι να εξαφανιστούν από το σημείο του εγκλήματος. Έχει ήδη καταθέσει στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και μάλιστα ο ένας από αυτούς φέρεται να τους είπε: Φύγε από εδώ. Μία βρισιά, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορούμε να τη δούμε, γιατί θα σε φάω.
ουσιαστικά ένα ερωτηματικό που παραμένει είναι τι συνέβη με τη μοτοσυκλέτα του μεγάλου κυβισμού που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν εξονυχιστικά τη μηχανή που βρέθηκε χθες στο ρέμα της Χελιδονούς στην Κάτω Κηφισιά, δηλαδή εδώ δίπλα ουσιαστικά. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί αν είναι αυτή που χρησιμοποιήθηκε. Το γεγονός όμως ότι το σημείο που εντοπίστηκε βρίσκεται σε ερημική τοποθεσία, αλλά και το ότι βρέθηκε μέσα στο νερό, κάνει τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι πρόκειται για το μέσο διαφυγής του. Και θέλω να πάμε να δούμε ότι ουσιαστικά υπήρξαν κάποια συγγενικά πρόσωπα, Νικόλετα, που μίλησαν στο ζούγκλα.gr. Μίλησαν λοιπόν, ανέφεραν ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό παιδί, το οποίο ποτέ δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα. Μιλάμε για τα παιδιά που δεν έχουν μοιάζει πια. Για τον Γιώργο Φουντούλη. Έτσι ακριβώς. Ήταν πολύ καλό παιδί, δεν είχε ποτέ πειράξει άνθρωπο. Είχε μπει στη Χρυσή Αυγή γιατί είχε απογοητευτεί με όσα έβλεπε γύρω του. Θεωρούσε ότι το κόμμα παλεύει για το καλό της Ελλάδας. Η λογική του ήταν η Χρυσή Αυγή, ήταν το μόνο κόμμα που οι βουλευτές του έδιναν λεφτά για να φάει ο λαός. Με τα καλύτερα λόγια μιλάνε όμως και οι συγγενείς του Μανώλη Καπελώνη. Άνθρωποι από το συγγενικό του περιβάλλον τόνισαν στην ηλεκτρονική εφημερίδα ότι πρόκειται για ένα εξαίρετο παιδί από πολύ καλή οικογένεια. Ο Μάνος, όπως λένε, ήταν ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος και από πολύ καλή οικογένεια. Ο πατέρας του είναι πολιτικός μηχανικός και η μητέρα του δικηγόρος. Ο πατέρας του είχε και καταστήματα ενδυμάτων στη Λούτσα και στη Νέα Μάκρη, σημείωσαν χαρακτηριστικά. Ο γιος μου είπε πως πάω για καφέ. Βρέθηκε εκεί, τον εκτέλεσαν σαν να ήταν αρνή. Αυτά ήταν ουσιαστικά τα λόγια του 26χρονου Γιώργου Φουντούλη, λίγη ώρα μετά την εμψυχρό δολοφονία έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, στο Νέο Ηράκλειο. Ο Λάμπρος Φουντούλης ανέφερε πως ο 26χρονος γιος του είχε σπουδάσει φυσικοθεραπευτής και είχε αναλάβει το μικρότερο αδερφό του, ο οποίος πάσχει από το σύνδρομο Down. Το παιδί μου αγαπούσε. Το παιδί μου δεν ήταν φασίστας. Ήταν ένα παιδί που αγαπούσε όλο τον κόσμο και τον αγαπούσε όλος ο κόσμος. Ήταν ένα παιδί που δεν είχε πειράξει ούτε μυρμήγκι. Και ας μας το σκότωσαν έτσι άναδρα και ύπουλα. Τι έκαναν, νίκησαν τον φασισμό που σκότωσαν το παιδί μου, νίκησαν τη Χρυσή Αυγή. Έλενα, συνταρακτικά τα λόγια του πατέρα. Δεν είναι απλό πράγμα να φεύγει το παιδί, όπως είπα, άνθρωπος για καφέ και έχουν να φύγει τρία παιδιά. Έχουν φύγει τρία παιδιά. Την οικογένεια του Παύλου Φίσα. Έτσι ακριβώς. Όπως ούτε στην προκειμένη την οικογένεια και του Φουντούλη αλλά και του Καπελώνη. Δηλαδή είναι πραγματικά κρίμα. Δεν έχει σημασία από ποιον πολιτικό κόμμα. Σαφέστατα δεν έχει καμία σημασία. Η βία καταδικάζεται από όπου και προέρχεται. Έτσι ακριβώς, Έλενα. Λοιπόν, την ίδια στιγμή να πούμε ότι υπενθυμίζεται ότι τραυματίστηκε, όπως είπαμε, σοβαρά και ο 29χρονος Αλέξανδρος Γέροντας. Ήταν γιος της Δημοτικής Συμβούλου στο Δήμο Κηφισιάς και πατέρας ενός παιδιού, ο οποίος, όπως είπαμε, νοσηλεύεται ακόμη και τώρα σε κρίσιμη κατάσταση, ο Γιώργος Γεννηματάς. Χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε ύστερα από 4 ώρες, με τους γιατρούς να λένε ότι πήγε καλά. Ωστόσο, ο τραυματίας δεν έχει διαφύγει από τον κίνδυνο και παραμένει διασωληνωμένος στην εντατική. Να μην χυθεί ουσιαστικά άλλο αίμα, να προχωρήσει ενωμένη, ζήτησε η μητέρα του 29χρονου Αλέξανδρου Γέροντα, Όλγα Βλάχου. Ο Αλέξανδρος δίνει μεγάλη μάχη. Το περιστατικό είναι εξαιρετικά βαρύ. Ο Θεός να τον προστατεύσει και όλα τα παιδιά του κόσμου, σημείωσε. Δεν έχει πειραχθεί η καρδιά του. Παλεύουμε για τα ζωτικά του όργανα, όπως φαίνεται να είπε η μητέρα του 29χρονου ανθρώπου που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Αναζητούν όμως, Έλενα, συνεχίζουν να αναζητούν τα ίχνη των εκτελεστών. Ναι, μιας και με αμύωτη, όπως είπαμε, ένταση, συνεχίζονται οι έρευνες των ανδρών της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών που πυροβόλησαν εμψυχρό και σκότωσαν τους δύο νεαρούς. Ουσιαστικά το τοπίο γύρω από τον εντοπισμό των δραστών είναι ομιχλώδες, θα λέγαμε ακόμα, καθώς όπως προέκυψε από αστυνομική έρευνα, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν τύπου ζάσταβα, που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση και ήταν καθαρό. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί δηλαδή το παρελθόν σε κάποια προηγούμενη επίθεση. Παράλληλα, μυστήριο επικρατεί και γύρω από τη μηχανή, όπως είπαμε, που χρησιμοποίησαν ουσιαστικά οι δράστες για να διαφύγουν από το σημείο της δολοφονίας, ενώ στη συνέχεια ουσιαστικά εντοπίστηκε ακόμα μια μηχανή στην Κάτω Κηφισιά. Όμως η μηχανή αυτή δεν είναι η Βαραντέρο, αλλά Africa Twin, είναι άλλο μοντέλο. Ναι, είναι άλλη εταιρεία. Η αντιτρομοκρατική όμως πάντως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να είναι των δραστών, καθώς τα τελευταία αριθμητικά ψηφία είναι 66 και ταιριάζουν με όσα είδαν οι αυτόπτες μάρτυρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μηχανή αυτή έχει δηλωθεί πως εκλάπη πριν από περίπου 2,5 μήνες από την περιοχή της Καλλιθέας. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το βίντεο που δείχνει τη στιγμή της δολοφονίας, με τους άνδρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας να εκτιμούν πως η επίθεση δεν διήρκησε περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα. Όπως ουσιαστικά, μάλλον οι άντρες της αντιτρομοκρατικής περισυνέλεξαν 12 κάλικες των 9 χιλιοστών, αφού όπως βρήκαμε βρέθηκε κι άλλος ένας 13ος κάλικας.
Και βέβαια στο μικροσκόπιο βρίσκεται όλο το οπτικοακουστικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και της ΕΑΠ και κυκλοφορίας. Το απόγευμα του Σαββάτου, συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν στο σημείο όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή τα δύο παιδιά για να αφήσουν λουλούδια και να τιμήσουν ουσιαστικά τη μνήμη των νεκρών. Να ευχηθούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες των θανών, των ανθρώπων που δεν ζουν πια. Να ευχηθούμε περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στο παιδί που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματά. Καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο ακριβώς. Βέβαια, ξέρεις, αυτά είναι λόγια παρηγοριάς. Ακριβώς, Έλενα, μόνο η ψυχή τους ξέρει τι τραβάνε και στο λέω τώρα και πραγματικά να τριχιάζω όταν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο σε μια οικογένεια. Να βρεθούν οι δράστες, να αναλάβει η δικαιοσύνη αυτό που πρέπει να κάνει. Να κάνει η δικαιοσύνη αυτό που πρέπει να κάνει. Να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σήμερα το μεσημέρι ουσιαστικά αναμένεται στην Αθήνα το κλιμάκιο της Τρόικας με επικεφαλή τον Πολ Τόμσεν, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση. Στον επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν τα ζητήματα του χρηματοδοτικού κενού και τα θέματα του προϋπολογισμού για το 2014. Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας, μετά τις αντιδράσεις των βουλευτών για τον ενιαίο φόρο ακινήτων, θα συναντηθεί με τους δανειστές την ερχόμενη Τρίτη και στο τραπέζι των συνομιλιών θα τεθούν τα μεγάλα αγκάθια που αφορούν στο πρωτογενές πλεόνασμα, στο σχέδιο αναδιόρθωσης των αμυντικών βιομηχανιών και στην διαθεσιμότητα. Ο κ. Τουρνάρας, σε δηλώσεις του σε κυριακάτικες εφημερίδες, ζήτησε να υπάρχει ψυχραιμία και από τις δύο πλευρές και εξέφρασε την αισιοδοξία του και πως μέχρι σήμερα βρήκαμε λύση σε πολύ βασικά θέματα. Έτσι θα γίνει και τώρα, όπως φαίνεται να δήλωσε. Έστειλε και δικό του μήνυμα προς τις φωνές διαμαρτυρίας μέσα και έξω από την κυβέρνηση, λέγοντας πως ανεβήκαμε, λέει, στο Κιλιμάντζαρο και 100 μέτρα πριν. Ουσιαστικά στα 100 μέτρα που μας απομένουν, κινδυνεύουμε να πέσουμε. Ας το καταλάβουν οι υγιείς πολιτικές δυνάμεις της χώρας ότι η προσπάθεια για τη χώρα και την οικονομία φτάνει επιτυχώς στο τέλος της. Το πρώτο μέλημα ουσιαστικά της κυβέρνησης σε αυτό το νέο γύρο των διαπραγματεύσεων είναι αφενός να πει στους δανειστές ότι δεν απαιτούνται για το 2014 νέα μέτρα και αφετέρου να υπάρξει η άμεσα αποδοχή για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους τουλάχιστον 344 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχουν όμως, Έλενα, και αγκάθια των διαπραγματεύσεων. Αγκάθια λοιπόν παραμένουν έως και σήμερα και τα δύο από τα τέσσερα προαπαιτούμενα, βάσει των οποίων θα εκταμιευθεί η δόση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που εκκρεμεί από τον περασμένο Ιούλιο. Το πρώτο αναφορά στον σχεδιασμό αναδιάρθρωσης των αμυντικών βιομηχανιών της χώρας και της ΛΑΡΚΟ. Η κυβέρνηση έχει προτείνει στον διαχωρισμό του στρατιωτικού αλλά και το πολιτικό σκέλος για τις αμυντικές βιομηχανίες και ζητά την συνεχή λειτουργία του πρώτου, ενώ για την ΛΑΡΚΟ ζητεί να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης με την διατήρηση μέρους των εργαζομένων της. Από την άλλη πλευρά, η Τρόικα επιζητεί ουσιαστικά το λουκέτο για τα ΑΕΑΣ και την Ελβό, αμφισβητώντας την υλοποίηση των παραγγελιών από το εξωτερικό αλλά και τους λόγους άμυνας που προβάλλει η κυβέρνηση. Για τη ΛΑΡΚΟ δέχεται την ιδιωτικοποίησή της, αλλά με βάση το μοντέλο ΕΡΤ. Στο σκέλος της διαθεσιμότητας, η κυβέρνηση πρέπει να πει στην Τρόικα ότι καλύφθηκε ο στόχος των 12.500 δημοσίων υπαλλήλων με την ένταξη των υπαλλήλων στα ΑΕΗ, ο οποίος αποτελεί και το πρώτο κύμα, και επίσης ότι πρέπει να υπάρξει δίμηνη παράταση για το δεύτερο κύμα με επίσης 12.500 δημοσίους υπαλλήλους που σύμφωνα επίσης με το μνημόνιο πρέπει να υλοποιηθεί έως και το τέλος του Δεκεμβρίου. Δεδομένο πάντως είναι ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η κυβέρνηση προσέρχεται με συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες θεωρεί ισχυρά διαπραγματικά του ατού για να πηχθεί η Τρόικα και η εικόνα για την ελληνική οικονομία να έχει πλέον αλλάξει. Ότι θα υπάρξει δηλαδή φέτος πρωτογενές πλεόνασμα στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπεται 344 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι τελικά μπορεί να προσεγγίσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ λόγω της καλύτερης του αναμενωμένου πορείας των φορολογικών εσόδων, Έλενα. Έτσι αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές. Πρέπει να ενεργοποιηθεί η συμφωνία για να ληφθούν τον Απρίλιο του 2014 οι αποφάσεις για το δημόσιο χρέος. Η Τρόικα όμως επιμένει ότι η συζήτηση για το δημόσιο χρέος θα αρχίσει μετά την επικύρωση τον Απρίλιο από τη Eurostat του πλεονάσματος και πιθανότατα μετά την ελληνική προεδρία. Οι εκπρόσωποι των δανειστών εμένουν σύμφωνα με πληροφορίες ότι το 2014 θα υπάρξει ένα κενό ύψους 2 με 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θεωρούν επίσης ότι στον κοινωνικό προϋπολογισμό θα υπάρξει τρύπα ύψους 1,8
Σημείο τριβής επίσης αποτελεί και το γεγονός ότι η κυβέρνηση εκτιμά από την απόδοση του μέτρου της αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης θα εξοικονομηθούν περισσότερο από 600 εκατομμύρια ευρώ τη διετία 2013-2014. Ενώ η Τρόικα υπολογίζει το συγκεκριμένο μέγεθος σε περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, η Τρόικα θεωρεί ότι δεν θα επιτευχθεί το 2014 ο στόχος για αύξηση των φορολογικών εσόδων από την αναδιάρθρωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και την εφαρμογή των ήδη ψηφιθέντων μέτρων. Κατόπιν δε φέρουν ως παράδειγμα το νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων στα ακίνητα, όπως είπαμε, βεβαιωμένους φόρους 3,5 δισεκατομμύριων ευρώ και έσοδα 2,85 δισεκατομμύριων ευρώ, που εδέχεται βολές κατά ρηπάς από τους βουλευτές των δύο κομμάτων που μετέχουν Έλληνα στην κυβέρνηση. Και να πάμε σε ένα τελευταίο θέμα πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, φέτος δεν θα σταλούνται ειδοποιητήρια των τελών κυκλοφορίας, αφού από σήμερα ανοίγει η ηλεκτρονική εφαρμογή μέσα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Διπλή θα είναι η επιβάρυνση για όσους έχουν αυτοκίνητο άνω των 1.929 κυβικών, καθώς θα καταλαμβάνουν και φόλο πολυτελούς διαβίωσης, από τον οποίο προσδόκονται έσοδα 136 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ από τον φόρο να πούμε πως δεν γλιτώνουν όσοι πούλησαν εντός του 2013 ή κατέθεσαν πινακίδες στα τέλη του περασμένου έτους, καθώς το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από τη χρήση του 2012. Το νέο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καλούνται να πληρώσουν και όσοι έχουν πισίνα ή αεροσκάφος. Η επιβαρύνση ουσιαστικά, να σου πω Νικολέτα, των ιδιοκτητών οχημάτων σε ό,τι αφορά τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με πέρσι, ενώ θα έχουν εξοφληθεί ως το τέλος του χρόνου. Θα ήθελα να μας πεις ποια είναι το ποσό ουσιαστικά, τα τέλη των τελών κυκλοφορίας. Και ξεκινάμε λοιπόν από 51 κυβικά έως 300 κυβικά. Το ποσό που θα πληρώνουμε να μιλήσουμε και για μας, θα είναι 22 ευρώ, από 301 κυβικά έως 785 κυβικά το ποσό θα ανέρχεται στα 55 ευρώ, από 786 κυβικά έως 1071 κυβικά το ποσό θα είναι στα 120 ευρώ, από 1072 κυβικά έως 1357 κυβικά το ποσό θα ανέρχεται στα 135 ευρώ, από 1358 έως και 1548 το ποσό θα ανέρχεται στα 240 ευρώ, από 1549 κυβικά έως και 1738 το ποσό θα είναι στα 265 ευρώ, από 1739 έως 1928 θα πληρώνουμε 300 ευρώ, από 1929 έως 2357 κυβικά το ποσό αυξάνεται, θα είναι στο διπλάσιο 660 ευρώ, από 2358 κυβικά έως και 3000 κυβικά ανεβαίνουμε κατά πολύ Έλληνα στα 880 ευρώ, από 3001 κυβικά έως και 4000 κυβικά το ποσό θα πληρώνουν είναι 1000 ευρώ και από 4001 κυβικά και άνω ευλόγησο 1.320 ευρώ. Όσοι έχετε λοιπόν αυτοκίνητα μεγάλο κυβισμού, καλό είναι να τα πουλήσετε, να πάρετε ένα πιο μικρό, γιατί δεν συμφέρει, μάνα μου, δεν συμφέρουν τα τέλη. Λοιπόν, αυτά ήταν. Πριν πάμε στο διάλειμμα, Έλενα, θα ήθελα να επιθυμίσουμε άλλη μια φορά το δώρο της εκπομπής. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-50-500, μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη-ανάρτηση-παπάκι-ζούγκλα.gr, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα και στο Facebook, γιατί μέσω και Facebook μπαίνετε στην κλήρωση της εβδομάδας, στο www.facebook.com/πρώτη-ανάρτηση. Μπείτε λοιπόν στην κλήρωση για να κερδίσετε δύο από εσάς μία περιποίηση manicure-pedicure από την D-Nails. Μπορείτε λοιπόν και οι άντρες να μας στείλετε τα μηνύματά σας, καθώς μπορείτε να κάνετε το δώρο σε κάποια γυναίκα, είτε είναι η μητέρα σας, είτε είναι η αδερφή σας. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να μοιραστούν. Ίσως η κοπέλα, παράδειγμα, να πάρει το μανικιούρ και ο άντρας το πεντικιούρ. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Θα το φτιάξουμε και αυτό, αν τυχόν χρειαστεί. Στείλτε λοιπόν τα μηνύματα για να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής για να κερδίσετε το δώρο της εκπομπής μας. Αυτά ήταν λοιπόν και το δώρο, αυτά ήταν κάποια νέα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ακόμα περισσότερα νέα για την επικαιρότητα.
νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Σώμα σας. Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Σας ημέρα και πάλι επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και είμαστε εδώ
μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη. Καλημέρα, Κυριακή. Καλημέρα. Να συνεχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας και να περάσουμε σε μια νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Με την, αυτή την τροπολογία ουσιαστικά ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. Η τροπολογία υπάγει τα δικαιώματα, μετοχές ημερίδιας, ακίνητη περιουσία της κάθε ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 80% του ενεργητικού της, Κυριακή. Στο πεδίο μάλιστα των επιτρεπόμενων επενδύσεων διαθέσιμο όντις και διευρύνει την έννοια της ακίνητης περιουσίας στην οποία μπορεί να επενδύει η ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, εντάσσοντας αυτήν και τα οικόπεδα πάνω στα οποία μπορούν να εγερθούν κτίσματα που να εξυπηρετούν τους σκοπούς της. Επίσης, με την τροπολογία επεκτείνεται η δυνατότητα επενδύσεων της ΑΕΑΠ κατά ποσοστό τουλάχιστον 80% σε μετοχές ημερίδια κάθε είδους εταιρείας, εξαιρούμενων των προσωπικών καθώς και σε μετοχές ή ημερίδια των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Ορίζεται ακόμα πως η κάθε ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία οφείλει να εισάγει υποχρεωτικά τις μετοχές της σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα μέσα σε 2 χρόνια από τη σύστασή της. Και να αλλάξουμε θέμα, Κυριακή, να πάμε στην 24ωρη πανεργατική απεργία της 4ης 6 Νοεμβρίου που διοργανώνουν η ΓΕΣΕ και η ΑΒΒ και θα συμμετάσχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς με κεντρικές διεκδικήσεις στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τα δημοκρατικά δικαιώματα. Συγκεκριμένα να πούμε πως την Τρίτη, αύριο δηλαδή, 5 Νοεμβρίου, οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ και τον Προαστιακό θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από τις 9 έως και τις 12. Θα ματαιωθούν τα πρωινά σιδηροδρομικά δρομολόγια, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια του Προαστιακού μεταξύ Δουκίσης Πλακεντίας και Αεροδρομίου. Επίσης, την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ και τον Προαστιακό θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία στο πλαίσιο της κινητοποίησης της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔΗ. Την Τετάρτη τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινούνται από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Το μετρό, το τραμ και ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος θα κινούνται κανονικά ολόκληρη την ημέρα. Η απεργιακή συγκέντρωση της ΓΕΣΕΑ ΔΔΗ θα πραγματοποιηθεί στις 11 στο πεδίο του Άρεως, ενώ ξεχωριστή συγκέντρωση στις 10.30 διοργάνωνε το ΠΑΜΕ στην Ομόνια. Και να πάμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό ρεπορτάζ που να πούμε ότι το έχει κάνει ο Παναγιώτης Βλαχουτσάκος και ο Φίλιππος Καραμέτος και μιλάμε για τις αρένες της φρίκης. Και όταν μιλάμε για τις αρένες της φρίκης, μιλάμε ουσιαστικά για τις κοινομαχίες. Το σκηνικό αυτό που ουσιαστικά υπάρχει είναι βρώμικη τύχη, μια φθηνή μοκέτα για να μην γλιστρούν οι μαχητές, ας τους λέγαμε έτσι, από το αίμα, λίγο νερό, πανιά και σφουγγάρια συνθέτουν την αρένα του θανάτου, στην οποία δύο σκυλιά οργισμένα και πληγωμένα μάχονται προκειμένου να γεμίσουν τις τσέπες των αφεντικών τους. Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές, το ένα ζώο ορμάει στο άλλο και αρχίζει να το δαγκώνει με μανία μέχρι ο αντίπαλος να πέσει στο έδαφος νεκρός. Ο ιδιοκτήτης του ζει το κραυγάζει και φωνάζει μπράβο. Επιβραβεύει τον ρωμαλαίο σκύλο του, ο οποίος μέσω της εκπαίδευσης που του έχει κάνει έχει μετατραπεί σε μηχανή θανάτου. Πρόκειται για μια από τις πολλές περιπτώσεις παράνομων κοινομαχιών, όπου ασυνείδητοι και ασίδωτοι ιδιοκτήτες σκύλων χρησιμοποιούν τους καλύτερους τους φίλους ως αούπλα με σκοπό τι άλλο το κέρδος. Ο πρωταγωνιστής ουσιαστικά της ιστορίας αυτής που αναδεικνύει το ζούγκλα.gr, όπως είπαμε, και ο Παναγιώτης Βλαχουτσάκος με τον Φίλιππο Καραμέτο, χρησιμοποιεί το ψευδόνυμο Ντάνης Γιαμάχα και όπως προκύπτει από το προφίλ του, διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, είναι εκτροφέας Pitbull και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. Εκτροφέας αλλιώτικος, να λέγαμε, από τους άλλους, καθώς δεν διστάζει να ανεβάζει βίντεο κοινομαχιών, στο οποίο συμμετέχει ένα από τα σκυλιά του και εισπράττει τα συγχαρητήρια των εγκέφαλων φίλων του. Να πούμε κι εμείς, βέβαια, συγχαρητήρια στον Ντένις Γιαμάχα. Συγχαρητήρια, είσαι και εκτροφέα σκύλου. Μπράβο. Και όπως είναι φυσικό, το βίντεο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων με αποτέλεσμα να παρέμβει ο Φιλοζωικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Μέλη του συλλόγου μάλιστα επικοινώνησαν με τις αστυνομικές αρχές τόσο στην Αλεξανδρούπολη όσο και στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και κατήγγειλαν φυσικά τις δραστηριότητες του εκτροφέα.
Όπως λένε, είδαμε λέει το βίντεο και σοκαριστήκαμε. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας, επικοινωνήσαμε όπως οφείλαμε με τις αρχές και καταγγείλαμε το γεγονός. Οι κοινομαχίες είναι παράνομες και αυτοί που βάζουν σκυλιά να μαλώνουν διαπράττουν αδίκημα και πρέπει να συλλαμβάνονται. Εξηγούν μέλη του συλλόγου στο ζούγκλα.gr. Το παράδοξο πάντως είναι ότι σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν τα μέλη του φιλοζωικού συλλόγου, όταν οι άντρες της αστυνομίας ενημερώθηκαν για τους παράνομους αγώνες, απάντησαν ότι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να ιτηθούν να κατέβει το βίντεο από το διαδίκτυο. Μάλιστα, κατά καιρούς, πολίτες και φιλοζωικές οργανώσεις έχουν βρεθεί στα ίχνη κυκλωμάτων κοινομαχιών. Αλλά παρότι ειδοποίησαν στις αρχές και έβαλαν τα κυνηγόσκυλα του νόμου στο παιχνίδι, τίποτα δεν φαίνεται να αλλάζει. Δυστυχώς, οι κοινομαχίες είναι καλά προστατευμένες και γι' αυτό σπάνια έρχονται στο φως, σπανιότητα δε δικάζονται. Τι γίνεται όμως με τα pitbull και σε άλλες ράτσες σκύλων που χρησιμοποιούνται σε κοινομαχίες ή άλλες επικίνδυνες πρακτικές? Εδώ να πούμε πως στη Γερμανία απαγορεύονται, στη Μεγάλη Βρετανία απαγορεύονται επίσης, όπως και στο Βέλγιο, στην Ιταλία, στη Δανία, στην Ισπανία και την Πορτογαλία απαγορεύονται. Στην Ελβετία απαγορεύονται από τα περισσότερα καντόνια. Στην Νορβηγία υπάρχει προσψήφιση ο νόμος για απαγόρευση. Στην Ολλανδία απαγορεύονται οι περισσότερες επικίνδυνες ράτσες. Στη Γαλλία απαιτείται άδεια και αυστηρός έλεγχος. Στην Πολωνία επίσης άδεια και αυστηρός έλεγχος. Ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στον Παναγιώτη Βλαχουτσάκο που ανέδειξε ένα τέτοιο είδους θέμα και στον Φίλιππο Καραμέτο. Και ελπίζουμε ότι αυτά κάποια στιγμή θα σταματήσουν. Είναι τραγικό να βάζεις τώρα τα σκυλιά να τα εκμεταλλεύεσαι προς όφελό σου. Λοιπόν, και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, όπου στην Κομωτινή βρέθηκε ένας 31χρονος Κυριακή υπήκος Βουλγαρίας με πλαστό χαρτονόμισμα των 500 ευρώ να προσπαθεί να κάνει αγορά. Στις 26 Οκτωβρίου ο ίδιος είχε κάνει αγορά σε άλλο κατάστημα της Κομωτινής με πλαστό χαρτονόμισμα των 200 ευρώ, όπως είπαμε, και τα δύο χαρτονομίσματα όμως κατασχέθηκαν και στάλθηκαν για εργαστηριακό έλεγχο. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ένας 20χρονος Αλβανός που σε συνεργασία με άλλους 7 ομοεθνείς του και δύο Έλληνες ηλικίας 15 και 21 ετών διέπραταν ληστείες σε βάρος ανηλίκων στους σταθμούς του ΙΣΑΠ και στον περιβάλλοντα χώρο εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι. Συνέλαβαν οι αστυνομικοί του τμήματος ασφαλείας της περιοχής. Όπως μάλιστα προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 20χρονος μαζί με τους 9 συνεργούς του που αναζητούνται λειτουργώντας από κοινού και σε ομάδες, με διαφορετική κάθε φορά όμως σύνθεση, εντόπισαν τα θύματα τους, κυρίως ανηλίκους, και με την απειλή μαχαιριού και σωματική βία αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και κινητά τηλέφωνα. Όπως όμως εξακριβώθηκε, τον τελευταίο χρόνο έχουν διαπράξει 8 ληστείες σε βάρος ανηλίκων σε αποβάθρες σταθμών ΙΣΑΠ στο Μαρούσι και στον περιβάλλοντα χώρο εμπειρικού κέντρου στην ίδια περιοχή. Και θα πάμε τώρα σε ένα άλλο διαφορετικό θέμα, αφού κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος απήγγειλε ο εισαγγελέας στους κατηγορούμενους για απάτη σε βάρος του Ταμείου των Ναυτικών. Η δίωξη που ασκήθηκε αφορά τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης της απάτης σε βάρος του δημοσίου και της πλαστογραφίας. Η δικογραφία που περιλαμβάνει 6 κατηγορούμενους με πρωταγωνιστές τους υπαλλήλους του οίκου ναύτου ανατέθηκε σε τακτικό ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη και σύμφωνα με τους συνήγορους κάποιων εξ αυτών, οι εντολείς τους αρνούνται τις κατηγορίες. Σύμφωνα με δηλώσεις των δικηγόρων, η δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση είναι υπερβολική, ενώ όπως ανέφεραν, το κατηγορητήριο θα καταρριφθεί στην πορεία της ανάκρισης. Και τώρα για να κλείσουμε, θα πάμε σε ένα άλλο θέμα να αναγνωρίζετε ότι υπάρχει. Το Athens Photo Festival είναι ένα κορυφαίο φεστιβάλ φωτογραφίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ένα από τα 5 παλαιότερα στον κόσμο. Και έτσι κορυφώνεται με την έναρξη του κεντρικού εκθεσιακού προγράμματος, το οποίο εγκαινιάστηκε προχθές την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου και φιλοξενείται στην Τεχνόπολη, στο Δήμο Αθηναίων, έως και τις 20 Νοεμβρίου. Οι εκθέσεις φωτογραφίες με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και επιμελητών από όλο τον κόσμο και ένα ευρύ φάσμα δράσεων και παράλληλων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην πόλη της Αθήνας τοποθετούν την Αθήνα στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής. Μάλιστα, η σημαντική ενότητα του φεστιβάλ ήταν τα φετινά portfolio reviews το Σάββατο του 2 Νοεμβρίου που έγινε και το ολοήμερο πρόγραμμα διαλέξεων Photo Voices την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στο Μουσείο Μπενάκη.
Το πρόγραμμα ουσιαστικά της διοργάνωσης πλαισιώνεται από το παράλληλο πρόγραμμα εκθέσεων που φιλοξενούνται σε 10 εκθεσιακούς χώρους της πόλης, όπως μορφωτικά Ινστιτούτα, αίθουσες τέχνης και άλλους πολιτικούς οργανισμούς. Ο βασικός κορμός του εκθεσιακού προγράμματος, με προσανατολισμό τη διεθνή φωτογραφία, ενισχύει τον αισθητικό και κοινωνικό διάλογο, διασταυρώνοντας επιλεγμένες καλλιτεχνικές πρακτικές που χαρακτηρίζονται για την ιδιαιτερότητα και τη ζωτικότητά τους. Το Athens Photo Festival, με αίσθημα συνέχειας, επιδιώκει να αποτελεί μια διαρκώς εξελισσόμενη πλατφόρμα παρουσίασης των σύγχρονων τάσεων και πρακτικών από το χώρο της καλλιτεχνικής φωτογραφίας και του οπτικού πολιτισμού, διευρύνοντας τα όρια του με νέες ιδέες και προτάσεις. Παράλληλα, στοχεύει να λειτουργεί ως ευκαιρία συσπήρωσης και συνεργασίας πολιτιστικών φορέων και θεσμών από διαφορετικές χώρες, με απότερο σκοπό τις καλλιτεχνικές συνέργειες και ανταλλαγές. Και θα κλείσουμε με κάτι κάπως περίεργο, θα λέγαμε, αλλά και βαρετό. Μιας και επί 12 ώρες οι Νορβηγοί θα βλέπουν στην τηλεόραση οδηγίες για το πώς να κάνουν μακρύτερο ένα μανίκι ή πώς να πλέξουν ένα κάλυμα για μοτοσυκλέτα. Να καταρρύψει λοιπόν το παγκόσμιο ρεκόρ, θα επιχειρήσει η Νορβηγική δημόσια τηλεόραση προβάλλοντας 12 ώρες εκπομπή για το πλέξιμο. Οι τηλεθεατές λοιπόν θα παρακολουθούν οδηγίες για το πώς να πλέξουν ακόμα και ένα κάλυμα για μηχανή Harley Davidson. Θα κάνουμε μια βουτιά στα βαθιά στον κόσμο του πλεξίματος και έπειτα από τα μεσάνυχτα θα μειώσουμε τον ρυθμό, αν είναι δυνατόν, δήλωσε ο Ρούνε Μεκλέμπαστ, παραγωγός της δημόσιας τηλεόρασης της Νορβηγίας. Θα παρακολουθούμε το μανίκι ενός πουλόβερ να γίνεται μακρύτερο, θα είναι εντυπωσιακό. Αλλά αρκετά περίεργη τηλεόραση, είπε ο ίδιος. Στην πρώτη ενότητα της εκπομπής, διάφοροι προσκεκλημένοι θα μοιράζονται συμβουλές για ό,τι αφορά στο πλέξιμο και οι παραγωγοί θα φέρουν στο στούντιο έναν από τους ξένους ανταποκριτές του δικτύου, ο οποίος πλέκει στα ταξίδια του και κάνει με το αυτοκίνητό του ορισμένες φορές διδάσκει πλέξιμο στους ντόπιους. Πάντως μετά τα μεσάνυχτα, φαντάζεσαι να γυρίζουμε αυτό, όπως ξέρεις πηγαίνουν και κάνουν δειγματισμό, αυτός γυρίζει και πλέκει. Λοιπόν, μετά τα μεσάνυχτα, μια ομάδα 8 ατόμων θα επιχειρήσουν να πετύχουν παγκόσμιο ρεκόρ, κουρεύοντας ένα πρόβατο και πλέκοντας πουλόβερ από το μαλλί του. Το σημερινό ρεκόρ για αυτή την πρόκληση, back to back, από το μαλλί του προβάτου πριν από το κούρεμα στο φορεμένο από άνθρωπο πουλόβερ μετά το κούρεμα, είναι 4 ώρες και 51 λεπτά και το έχει πετύχει η Μερίβα Τζάμπαξ από τη νέα νότια Ουαλία της Αυστραλίας. Αυτά ήταν και μερικά περίεργα έτσι, γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο. Ήρθε το τέλος της εκπομπής μας. Ακολουθεί η εκπομπή ένας τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπεντινάκη, από εμένα την Έλενα Θεοδόρου, από την Κυριακή Τσανικίδη και από την Νικολέτα Τσίκου. Να έχετε μία υπέροχη μέρα και να υπενθυμίσουμε ότι με τα μηνύματά σας παίρνετε μέρος στην κλήρωση για δύο τυχερές, θα κερδίσετε ένα μανικιούρ και ένα πεντικιούρ από την εταιρεία D-Nails. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, όπως και για το βίντεο της ημέρας. Από εμάς, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.